εγώ συνεχίζω να το βλέπω σαν ένα παιδικό πάρτι και δεν θα μου αλλάξει κανείς τη γνώμη. Αρνούμε να το δω σαν διαγωνισμό, αρνούμε να το δω σαν κάτι περισσότερο από αυτό που πραγματικά είναι. Οπότε δεν είναι πρόκληση, είναι μεγάλη χαρά. Έχω ήδη κάνει φίλους εκεί και χαίρομαι την κάθε του στιγμή. Με τον Παναγιώτη, πού βρήκες κρυσή πότα? Στους κυπουρούς. Πού το βρήκες αυτό? Ιδέα της Τζίνας και αυτό. Ωραία. Την επένδυσε. Πρέπει να έχετε μία αντίσταση στα ρούχα. Πρέπει να προβάλλετε αντίσταση, στεναρή, γιατί αυτό σήμερα είναι λίγο περίεργο. Δεν νομίζω ότι εμπίπτει στην κριτική του στο ενδυματολογικό. Αλλιώς θα έπρεπε να κρίνεται κάθε εβδομάδα η ενδυματολόγος και όχι εμείς. Εμείς απλώς φοράμε αυτά που μας δίνουν. Σε εκφράζουν εσένα τα ρούχα ή ας πούμε σου λέει ενδυματολόγος τι θα βάλεις? Φυσικά και μου λέει ενδυματολόγος τι θα βάλω και φυσικά εφόσον συμφωνήσω και εγώ και θεωρήσω ότι δεν είναι προσβλητικό και θεωρώντας πάλι σας λέω ότι είναι ένα πάρτι που πρέπει να έχεις κάποια λίγο πιο φλάση εμφάνιση, λίγο πιο πώς να το πω extreme, θεώρησα ότι είναι ok αυτό. Αλλά εφόσον αρχίζει και γίνεται τόσος λόγος θα λάβω και εγώ τα μέτρα μου. Όχι, δεν με πειράζουν αυτές οι κριτικές. Καθόλου. Πιστεύεις ότι θα φτάσει μέχρι το τέλος, θες να σου νικητή? Δεν το ξέρω. Όλοι θέλουμε να είμαστε νικητές, ένα παιχνίδι είναι. Αλλά δεν θα με χαλάσει οποιαδήποτε ώρα και να βγω. Ναι, ναι. Νομίζω ότι βγάλαμε πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Πιο πολύ σου άρεσε η πρώτη σου εμφάνιση ή η δεύτερη? Και οι δύο μου αρέσανε πολύ. Δεν μπορώ να τις ξεχωρίσω. Ήταν άρτιες και οι δύο.